Βρυξέλλες. Ξέρουμε και μπορώ να επιβεβαιώσω πως και από την χθεσινή συνάντηση και μέσα από την προετοιμασία της χθεσινής συνάντησης, τέτοιες συναντήσεις, ξέρετε, δεν προσέρχεσαι χωρίς να έχεις ήδη συζητήσει προπαρασκευαστικά μια σειρά ζητημάτων. Συνεπώς, και μέσα από την χθεσινή συζήτηση και μέσα από την προεργασία για την χθεσινή συνάντηση, αυτό που μπορώ να σας πω είναι πως η δέσμευση παραμένει. Η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως ένας από τους βασικούς πυλώνες της Τρόικα, εξακολουθεί να θεωρεί πως ο καταρτισμός ενός πλάνου αποκρατικοποιήσεων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα και προϋπόθεση, εν πάση περιπτώσει, για την εκταμείευση επόμενης ζώσης. Μέσα σε αυτά τα δεδομένα, κύριε Κυριάκου, θα πρέπει να λειτουργήσουμε, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν εξετάζουμε όλο αυτό το διάστημα εναλλακτικές επιλογές και το κυριότερο πως δεν θα έχουμε και στην συνέχεια το περιθώριο και την ευκαιρία ασχέτως της λήψης μιας πρώτης της πρώτης απόφασης αυτής για ένα πλάνο. Κατ' ουδέν λόγο δεν σημαίνει πως και στην πορεία δεν θα έχουμε την ευκαιρία, την δυνατότητα, το δικαίωμα να επανεξετάσουμε δεδομένα και να προσδιορίσουμε πρόσθετες, εναλλακτικές και συμπληρωματικές επιλογές. Το λέτε αυτό για να καθησυχάσετε αυτούς που φωνάζουν για τις ιδιωτικοποιήσεις? Το λέω επειδή είναι η πραγματικότητα, επειδή αυτό, αν θέλετε, προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούμε ως κυβέρνηση να προσεγγίσουμε αυτό το ζήτημα. Ναι, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι μονόδρομος ιδιωτικοποίησης. Το να λέτε στις συντεχνίες βρέστε μου άλλες λύσεις, κάπου... Ναι, μπορεί να είναι πράγματι μονόδρομος υποχρέωση, αλλά στην προσέγγιση αυτού του ζητήματος, στην υλοποίησή του, στην πρακτική εφαρμογή του, δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν αρκετές επιλογές και εναλλακτικές και συμπληρωματικές, αλλά και επιλογές που θα προκύψουν όχι εκ των προτέρων, αλλά βεβαίως στην πορεία. Όταν ληφθούν κάποιες αποφάσεις, ξεκινήσει μια διαδικασία, το ξεκίνημα δεν προδιαγράφει και την κατάληξη. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν είναι από το χέρι μας. Υπάρχουν πράγματα τα οποία η αγορά θα επιβεβαιώσει. Αν υπάρχει πράγματι ενδιαφέρον, αν υπάρχει προοπτική για κάποιους άλλους συμπληρωματικούς τρόπους με τους οποίους θα εισπράξουν αυτό το ποσό. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να γίνει, αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω είναι πως οι όποιες αποφάσεις και κυρίως η υλοποίηση τους ή η εξέλιξή τους θα γίνεται με διαφάνεια και με μοναδικό σκοπό να μεγιστοποιήσουμε το όφελος, να το χρησιμοποιήσουμε αυτό το εργαλείο ως εργαλείο προσέλκυσης επενδύσεων και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας σε βασικούς τομείς της οικονομίας, διαφυλάσσοντας με κάθε τρόπο τα καλώς δομένα συμφέροντα των εργαζομένων αλλά και των καταναλωτών. Συνεπώς, μέσα σε αυτόν τον άξονα θεωρώ πως μπορούμε και να συνεννοηθούμε και να προσδιορίσουμε εναλλακτικές ή συμπληρωματικές επιλογές, παραμένοντας προσιλωμένοι ή υλοποιώντας και την υποχρέωση που έχουμε αναλάβει. Να ακούσουμε τι είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ για τις ιδιωτικοποιήσεις και θα